είναι ένα μουσικό όργανο το οποίο γνωρίζουμε, είναι συνυφασμένο με την κριτική μουσική και βεβαίως μιλάω για την κριτική Ασκομαντούρα. Είναι λοιπόν σήμερα Παγκόσμια ημέρα Άσκαυλου και γι' αυτό το λόγο διοργανώνεται ένα μεγάλο γλέντι στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου που κάποιοι θα το έχετε αντιληφθεί όσοι μένετε εντός των τυχών, αλλά και όσοι δεν έχετε πάρει ακόμα μυρωδιά τι συμβαίνει στην καρδιά της πόλης, έχετε τη δυνατότητα από εδώ και πέρα. Πάμε να συναντήσουμε τη Γιώτα την Αρχοντάκη. Γιώτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λευτέρη. Βρισκόμαστε στην πλατεία Κορνάρου, εδώ που γίνεται ένας χαμός. Έχει πλημμυρίσει ο δρόμος από κόσμο. Ακούτε από πίσω μου μουσική. Είναι Παγκόσμια ημέρα Άσκαυλου, όπως είπες, ή αλλιώς της δικής μας Ασκομαντούρας. Και ακριβώς επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα, ακατάδες γίνονται σε τουλάχιστον 25 χώρες του κόσμου. Εδώ λοιπόν η μουσική συνοδεύεται από παραδοσιακούς χορούς και μάλιστα μαζί με τις ασκομαντούρες βρίσκονται και άλλα παραδοσιακά μουσικά όργανα της Κρήτης, όπως είναι το λαούτο. Και έτσι λοιπόν με μαντινάδες, τραγούδια, αλλά και μουσική και χορούς απολαμβάνουμε εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου μοναδικές στιγμές. Μία έτσι θορυβόδη πομπή, η οποία ξεκίνησε από τη Λότζια, ακολούθησε στην πλατεία Δασκαλογιάννη και τώρα βρισκόμαστε στην πλατεία Κορνάρου. Και μετά από αυτή την μοναδική στιγμή εδώ σε μία από τις πιο κεντρικές πλατείες του Ηρακλείου, οι ασκομαντούρες, όλη η μουσική, όλος ο κόσμος και οι χορευτές θα βρεθούν στα λιοντάρια, οπότε προλαβαίνουν όσοι θέλουν να βρεθούν στην καρδιά της πόλης για να απολαύσουν αυτή τη μοναδική στιγμή που γίνεται μία φορά το χρόνο, καθώς σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του Άσκαυλου διοργανώνεται αυτή η κατάδα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί, είναι θεσμός μάλιστα. Πόσο σε ζηλεύω ρε Γιώτα, πόσο σε ζηλεύω. Και εγώ και οι τηλεθεατές. Είναι μοναδική στιγμή, γι' αυτό Λευτέρη μπορεί εσύ να μην προλαβαίνεις να έρθεις, όμως όσοι μας βλέπουν από την τηλεόραση, είναι μια καταπληκτική στιγμή για να βρεθούν στο κέντρο του Ηρακλείου και να απολαύσουν τις μουσικές. Είναι ανατριχιαστική στιγμή γιατί ακούμε όμορφες μουσικές, βλέπουμε ανθρώπους να χορεύουν με την ψυχή τους, να τραγουδάνε, να λένε τις μαντινάδες τους. Και το χειροκρότημα όπως ακούς και έτσι, τώρα ένα μεγάλο χειροκρότημα στα παιδιά. Σε έναν πολύ όμορφο ήχο, σε έναν ήχο ταξιδιάρικο αυτό της Ασκομαντούρας. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γιατί ξεσηκώνουν πραγματικά όλη την πόλη. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν Άσκαυλου. Γιώτα, ίσως να προλάβω να έρθουμε να ρίξουμε και ένα χορό, ένα μαλεβιζιώτη εκεί υπό τους ήχους Ασκομαντούρας. Θα σε περιμένω, Λευτέρη. Εάν τους προλάβω, συνεχίζεις το ρεπορτάζ, να περάσεις όμορφα. Σε ζηλεύουμε όλοι. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε από κοντά.